Χριστός θα πάρει την καθέδρα της υγείας, θα πάρει όλα τα φάρμακα δικά του και θα τα κάνει δηλητήριον. Και όσοι θα παίρνουν φάρμακα θα δηλητηριάζονται και να αποθνήσουν. Τούτα που σας λέγω δεν τα λέγω εγώ, αλλά τα λέγουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι αφενός και αφετέρου, κοιτάζουν με την επιστήμη τι κάνει ο Αντίχριστος. Γρήπη την οποία καλλιέργησαν αυτός ο πλανητάρχης, ο οποίος δείχνει με τα δάχτυλά του και το χέρι του τα κέρατα του διαβόλου. Αυτός τα είχε καλλιεργήσει. Αυτός θέλει να εξαφανίσει τον κόσμο και τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Κάνει λόγο για συνωμοσία κατασκευασμένη ασθένεια. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται λέγουν δεν είναι τυχαία η γρήπη, είναι κατασκεύασμα. Έχουν σκοπό να εξαφανίσουν τον πληθυσμό της γης. Αυτή είναι η μανία τους, ο στόχος τους, το πρόγραμμα τους. Σημαντικές επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν μια πολύ μεγάλη σχέση της γρήπης με ένα παθογόνο μυκό πλάσμα. Είναι ιατρική όρια αυτή. Καταδεικνύουν μια πολύ μεγάλη σχέση της γρήπης με ένα παθογόνο μυκό πλάσμα και την κατασκευή βιολογικών όπλων, εμπλέκοντας ενεργά στην υπόθεση την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ακούσατε στα τηλεοράσεις ότι αυτή τη στιγμή ευρέθη ένα εμβόλιο διανεβάτων στα μικρά τα κοριτσάκια από 13 χρονών και πάνω για να μην πάρουν τάχατες καρκίνων. Δεν είναι αυτό. Είναι να προξενήσουν την στήρωση και να μην γεννάται πλάσμα. Να εκρύψει δηλαδή η ανθρωπότηση. Και δεν μιλούμε για το σεξο, μιλούμε για την Ελλάδα μας, η οποία είναι ο στόχος του αφανισμού του κόσμου και του ονόματος Ελλάδα. Προειδοποιούν ότι, ότι έρχεται γρήπη. Έρχεται γρήπη, προειδοποιούν τον κόσμο, έρχεται γρήπη. Πού το ξέρουν αυτό? Πού το γνωρίζουν? Αφόσον οι ίδιοι θα τα πάρουν. Οι ίδιοι θα τα δημιουργήσουν. Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη ενδεχομένως πανδημική μορφή γρήπης, αλλά ότι θα έρθει γρήπη την οποία θα φέρουν αυτοί οι ίδιοι. Κατασκευασμένη λοιπόν ασθένεια από τα Ηνωμένα Πολιτεία. Αυτό που προκαλεί την νέα αυτή ασθένεια είναι εκείνο το οποίο μοιάζει με γρήπη, η οποία προκαλείται από ένα είδος μυκοπλάσματος, ιατρική όρη, που θα μεταφέρεται και μέσα σε ένα αντιγρυπτικό εμπόδιο. Εδώ για να προσέξουμε εδώ τούτο το σημείο. Τρέχει ο κόσμος να βάλει αντιγρυπτικό εμπόδιο. Και όμως τούτο περιέχει ασθένεια γρήπης και όχι ασθένεια γρήπης. Την κακιά αρρώστια. Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού. Τώρα θα πείτε τι μας λέει ο πατέρας Σάββας, να φύγουμε με τους γιατρούς.
Δεν σας λέω εγώ τίποτα. Εγώ σας λέω τούτα που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Αν θα τα βάλετε όχι με μένα, αλλά με αυτούς που τα έχουν ερευνήσει και τα εγγράψανε. Υπάρχουν στοιχεία που δεικνύουν ότι τα εμβόλια πυκνά προκαλούν άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία είναι εξίσου σοβαρά, εάν όχι σοβαρότερα, από τη γρήπη. Μελέτες έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που κάνουν εμβόλιο γρήπης έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν Αλσχάιμερ. Στην περίοδο των επομένων 4 με 5 ετών από τον εμβολιασμό. Αδερφοί μου, θα σταματήσω εδώ και θα πω τη φράση μου, την ακούατε πάντοτε. Όποιος έρχεσαι, έρχεσαι. Ο έχων όταν ακούει, ακούεται, λέει ο Θεός. Και να τον παρακαλέσω με τον Κύριό μας, με τη δική μας προσπάθεια, με την δική μας πάντοτε ανησυχία, με την δική μας προσοχή, να περάσουμε αυτόν τον πρόσχερο κόσμο από τους κακούς ανθρώπους, από εκείνους οι οποίοι μας μισούν, και να μας αξιώσει ο Θεός εις τον γόνιο τούτο να είμεθα μαζί Του και εις την επουράνιμον του Βασιλεία να γίνομεν κληρονόμοι. Αμήν.